Στο σημερινό Χάρη Νεφωνίας έχουμε αφιέρωμα στο ακορντεόν με καλεσμένο τον Βασίλη τον Δρογκάρη. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου, στο κοντραμπάσο ο Χάρης ο Μέρμιγκας. Και αργότερα στην εκπομπή μας θα τραγουδήσει και η Νάσια Οικονιτοπούλου. Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω από τι σπουδές έχεις κάνει στο όργανο και από τι ηλικία ξεκίνησες. Ξεκίνησα από 11 χρονών. Πήγα στο Οδείο, στο ελληνικό Οδείο, σε ένα παράρτημα της Ζωοδόχου Πηγής που είναι στο Βύρονα, που μέναμε τότε. Όπου έφτασα μέχρι ενός σημείου, δεν πήρα πτυχίο. Άρα είσαι παιδί της Αθήνας. Αθήνας με καταγωγή από τη Λακωνία, mm-hmm. από ένα χωριό που λέγεται Άρνα, είναι στο νότιο-ανατολικό Ταΐγετο, το οποίο με χαρακτήρισε. Με επηρέασε πάρα πολύ. Στις διακοπές βεβαίως πήγαινα εγώ εκεί. Πιστεύεις ότι το μέρος που κατάγεσαι μπορεί να σε επηρεάσει και στη μουσική? Βέβαια. Πώς? Βέβαια, γιατί καταρχήν εκεί πρώτα εκεί άκουσα πρώτη φορά το όργανο αυτό. Σε πανηγύρι, σε τι? Όχι. Τα πανηγύρια που μπορώ να πω ότι πρόλαβα πανηγύρι χωρίς ρεύμα, γιατί το χωριό το πρόλαβα χωρίς να έχει χωρίς ρεύμα. Κυρίως τα όργανα ήταν κλαρίνο, βιολί, λαούτο. Αυτό ήταν το... Εγώ στα πανηγύρια στα Γρεβενά θυμάμαι με το κλαρίνο και το λαούτο ή την κιθάρα, υπήρχε και ακορντεόν. Και εκεί υπήρχε, απλώς το κυρίως σχήμα ήταν αυτό. Ναι. Ένας λίγο μεγαλύτερος ξαδερφός μου έπαιζε ακορντεόν, τον οποίο ένα καλοκαίρι στις βόλτες μου που έκανα εγώ ως παιδάκι άκουσα. Και κόλλησε το μικρόβιο. Ναι, αυτή ήταν η αφορμή. Λοιπόν, κάπως έτσι. Πιστεύεις ότι για να είσαι τέλειος, να παίζεις ωραία σε αυτό το όργανο, είναι απαραίτητες οι σπουδές, το πτυχίο κτλ. Ή παίζει μεγαλύτερο ρόλο η θητεία σου στα πάλκα? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πιστεύω βασικώς το εξής, ότι οι σπουδές, η μελέτη, η γνώση, η μόρφωση γενικότερα, είναι τα μεγαλύτερα εφόδια του ανθρώπου. Το πτυχίο, οι τίτλοι, όλα αυτά τα πράγματα έρχονται ως καταξίωση αυτού του ανθρώπου που έχει κοπιάσει για να τα αποκτήσει. Και βεβαίως είναι αξέπαινος κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει καταβάλει αυτόν τον κόπο. Ναι. Αλλά από μόνο του αυτό, δηλαδή ένα πτυχίο δεν κάνει έναν καλό επιστήμονα, όπως δεν κάνει έναν καλό επαγγελματία, όπως δεν φτάνει για να κάνει έναν καλό μουσικό. Αν δεν το αγαπήσεις και να είσαι συνέχεια να ζεις με αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι η συμμετοχή, η μετοχή που έχει ο καθένας μας σε αυτό το οποίο κάνει, το βάθος στο οποίο μπαίνει και ο ορίζοντας τον οποίο ανοίγει. Πάμε λίγο στο όργανο τώρα. Θυμάμαι εγώ τον Τζαμούλια, ένα παίχτη στο Χάραμα με τον Κολέ στην Πάτρα τη δεκαετία του 80. Είχε ένα ακορντεόν με δύο έτσι... Τάπες ναι, τεράστιες, ναι. Αυτό είναι το Πάολο Σοπράν, είναι ένα όργανο... Συγγνώμη, σκανδάλι. Mm-hmm. Σκανδάλι, λάθος έκανα. Δεν λέγεται Πάολο Σοπράν. Είναι μια άλλη μάρκα που είναι επίσης πολύ ωραία. Τώρα το σκανδάλι, ένα όργανο εκπληκτικό, το οποίο νομίζω ότι πια το εργοστάσιο έχει κλείσει εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, καταπληκτικό. Και αισθητικά πάρα πολύ ωραίο. Και πολλά γκάζια. Και πολλά γκάζια και οι τάπες όταν ανοίγανε χάλαγε τον κόσμο. Το ακορντεόν σαν όργανο, η ιστορία του είναι παλιό όργανο? Είναι όργανο του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Ξεκινώντας, έτσι. Και τα περισσότερα είναι ιταλικά. Είναι ιταλικά και γερμανικά. Τη Γερμανία πιο πολύ ξεκίνησε. Ναι. Και ακριβά. Και ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Ναι, ναι, ναι. Και είναι όργανα που θέλουν και συχνή συντήρηση. Συχνή συντήρηση, ακριβή συντήρηση. Υπερτιμημένα ως προς την τιμή τους, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αυτό ας πούμε το όργανο καινούριο κάνει 10.000 ευρώ. Δεν πολλά αξίζει αυτά τα χρήματα, για όνομα του Θεού τώρα, ναι, βέβαια. Ναι, αλλά με την κρίση τώρα στην Ελλάδα μπορείς να βρεις μεταχειρισμένο. Μπορείς, υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί μάστορες. Ναι. Και θα αναφέρω τον Παναγιώτο Ζαφυρίου, γιατί είναι και φίλος μου σαν Μέγαρα. Και καλά κάνεις. Που το φτιάχνει και εμπορεύεται κιόλας και είναι. Και... Πάμε τώρα στο Βασίλη Δρογκάρη να μας πει πώς ξεκίνησε το 82, 17 χρονών και με τι όρεξη να παίξει ακορντεόν στα ρεμπέτικα πάλκα εκείνη τη εποχή, κάπου. Ίδιες εποχές ξεκινήσαμε, ναι. Άντε κάνα χρόνο πιο νωρίς εγώ. Ναι. Και τι ενθουσιασμός υπήρχε τότε για το όργανο? Φοβερός. Εμένα ήταν
Θα το πω, μάλλον θα σου πω διαφορετικά. Όνειρο ζωής μου ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν να παίξω στο πάλκο, αλλά το. Με ρώτησες προλίγου για το χωριό και λες πώς επηρεάζει η καταγωγή, ας πούμε, τους ανθρώπους. Με επηρέασε τρομερά αυτό που έβλεπα με τους λαϊκούς οργανωπαίχτες. Εγώ είχα άλλο σχέδιο στο μυαλό μου. Τι σχέδιο είχες? Ήθελα να. Ακαδημαϊκό. Ναι, να είμαι συνθέτης, ας πούμε, να κάνω διάφορα τέτοια πράγματα. Ναι. Δεν με ξετρέλαινε να παίξω. Γεια σας και γράφησέ μου τώρα την εποχή της Μποέμισσας, Κάβουρας, όλα αυτά τα λεπτά. Όλα τα Εξάρχεια. Τα περισσότερα όλα. Γύρω από τα Εξάρχεια. Όλα. Και ξεκινώντας από την πλατεία Καλογύρων, στο μαγαζί λεγόταν Ζαμπίκος, ήταν εκεί κοντά από τη Γυμναστική Ακαδημία με την πλατεία Καλογύρων, ένα μικρό δρομάκι που είναι. Τι αποκόμισες από αυτά τα μαγαζιά? Τρομερά πράγματα. Ήταν πολύ μεγάλο σχολείο για μένα, το δεύτερο οδείο. Υπήρχε όμως και μια χαλαρότητα τότε στο παίξιμο πολύ και στα ακόρντα. Μια ψιλοκαλαμπορτσιά, να την πούμε, στην τρέχουσα, τη δική μας έκφραση, ας πούμε. Οπότε εκεί αποκτάς και κάποιες πολύ δυνατές γνωριμίες κάνεις, έτσι. Εκεί γνώρισα καταρχήν το Ιορδάνη Τσομίδη, πρώτα. Με τον οποίο κάναμε παρέα αργότερα. Αυτή ήταν, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, Χρήστο, μεγάλη δάσκαλη. Μέγας αυτοσχεδιαστής του Τρίχορδου. Απλώς η δεκαετία, ας πούμε, όλη το 80 ήταν αυτό κάπως, όπως το περιέγραψες προλίγου, λίγο χύμα. Και λίγο κρεπάλι και λίγο χύμα. Ναι. Αλλά ναι. Μουσικά λίγο στάσιμη. Στάσιμη, γιατί εμείς θέλαμε και κάτι άλλο να κάνουμε, ας πούμε. Και εγώ μετά το 90 μπήκα σε κάτι πιο απαιτητικό και κάτι πιο πλήρες ως ήχος. Σε ένα πιο πλήρες πράγμα, δηλαδή να μπαίνεις κάπου και να υπάρχει, ας πούμε, ένας μαέστρος να έχεις ένα μέρος να παίξεις, να παίξεις με άλλους ανθρώπους, με άλλα όργανα, μην είναι μόνο, ας πούμε, ένα μπουζούκι, μια κιθάρα. Ήθελες πιο ψαγμένα πράγματα που να χρειάζονται και μελέτη και να προχωρήσεις. Λίγο πιο ολοκληρωμένα στο αυτή το δικό μου. Δεν είπαμε όμως με ποια ξεκίνησε το πρώτο σου πάλκο. Ήταν με τη Βάσο την Αλαγιάννη. Τη Βάσο Αλαγιάννη και τον Κώστα το Διαβάτη. Ναι. Δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι, να είναι καλά. Λοιπόν, τους αγαπώ πάρα πολύ. Και μια και έχουμε, θα πούμε μετά πώς προχώρησε το πράγμα, και μια και είμαστε στην εποχή του 80 στα ρεμπετάδικα, όλα αυτά τα ρεμπετάδικα, πάμε να μας παίξεις ένα medley έτσι από Τσιτσάνη, ναι. Που καταλήγει στα ωραία του Τσιτσάνη, ναι. Και τα λέμε. Ναι.
Στο σημερινό Χάρη Νεφωνίας, αφιέρωμα στο ακορντεόν με τον Βασίλη Δρογκάρη και στο κόντρα μπάσο ο Χάρης Μέρμιγκας. Είχαμε μείνει στη δεκαετία του 80 που ξεκίνησε από τα ρεμπετάδικα που ανθούσαν εκείνη την εποχή. Και στη δεκαετία του 90 αρχίζεις και με το Σαλβάνο και πας σε πιο έντεχνα πράγματα. Ναι. Μίλησέ μας για αυτή την ανάγκη σου. Ήθελα κάτι, όπως είπαμε και πριν, λίγο πιο πλήρη ήχο. Πιο γεμάτη ορχήστρα, πιο... πώς να το πούμε... Να μην μένουμε, ας πούμε, σε ένα πράγμα, γιατί όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, τα ρεμπετάδικα είχαν ένα... υπήρξε μια στασιμότης. Δηλαδή, υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν τα κομμάτια, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν μουσιακού είδους, δηλαδή αυστηρά ό,τι έκανε ο Μάρκος εκεί να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό με κούρασε κάποια στιγμή και εξ ανάγκης το έκανα το βήμα, ας πούμε, αυτό. Και παίζει και με τη Μελίνα τα Ανάγρη. Παίζω με τη Μελίνα. Είναι η πρώτη μου δισκογραφία το 1987. Ναι. Στο δίσκο Τα Βυζάκια Έξω, λοιπόν. Να πάμε λίγο πίσω όμως, το 86, που κάνετε ένα μαγαζί στην Πάρο. Το 92. Το 92 ήταν αυτό. 92. Εσύ, ο Μανώλης ο Πάπος. Ο Μανώλης ο Πάπος. Και από Θεσσαλονίκη ο... ο Γιώργος ο Ζήκας και ο Κώστας ο Διαβάτης. Πολύ ωραία. Πόσο σόλο μέσα μπήκατε, πόσα χρόνια χρειάστηκε για να ξεχρεώσετε το μαγαζί σας? Πολλά. Ήτανε καλοί άνθρωποι εκεί και δεν είμαστε στη φυλακή. Όμως, σε αυτό το μαγαζί γνωρίζεις έναν άνθρωπο, τον Σπύρο Λιώση. Ναι, τον ήξερα και από πριν, αλλά εκεί έγινε η γνωριμία η καλή, όπου συνδεθήκαμε με πολύ μεγάλη φιλία, μεγάλη μου τιμή για εμένα. Όσοι παίζουν το όργανο το δικό σου, στο όνομα του Σπύρου προσκυνάνε. Να πούμε, ο Σπύρος Λιώσης υπήρξε δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού και στα στούντιο την κλασική εποχή και μπουζουξής του Πάνου Γαβαλά για πολλά χρόνια. Και ωραίος μποέμ τύπος, και στο βιβλίο που έχεις γράψει, να διαβάσω από το βιβλίο, σκιαγραφείς, μέσα μου βρίσκεται ανεβασμένο σε ένα υπερβατικό βάθρο μαζί με άλλους δύο πολύ αγαπημένους μου φίλους, λες για τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τον Κώστα Γουζέλη και τον Σπύρο Λιώση, που έχουν φύγει κι αυτοί, φάρη και οδοδείκτες στη ζωή μου. Άντρες παλαιάς σκοπής, με εκείνους τους άλλους κώδικες ηθικής. Σπάνιοι άνθρωποι, ευαίσθητοι, όμορφοι, ονειροβάτες, φωτόβοι, πολύτροποι, χρονοποιοί, φαντασιομέτρες, με ένα λόγο καλλιτέχνες. Τα είπες όλα για τον Σπύρο Λιώση, ο οποίος σε γνωρίζει και μαζί με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Κάνατε πρόβες που σου δείχνουν ακριβώς πώς πρέπει να παιχτεί το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι. Την επόμενη χρονιά από την Πάρο, το 1993, ξεκινάμε μια μεγάλη περιοδία με πρωταγωνιστή αρχηγό τον Κώστα Παπαδόπουλο. Συναυλίες που τους έχει οργανώσει ο Νίκος ο Παπαδάκης. Και συνδεόμεθα πια. Γερά. Και είναι δασκαλίσιο. Και ο Κώστας και ο Σπύρος είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Πόσο σημαντικό για ένα παίχτη του ακορντεόν εκείνη την εποχή να παίζει τα κομμάτια ακριβώς τις πρώτες εκτελέσεις? Δεν το συζητάμε. Παίζεις με δύο. Και γενικά, σήμερα η μουσική, πας στα μαγαζιά, βλέπεις ότι στα 9, στα 10 μαγαζιά τα παίζουν όπως να είναι τα κομμάτια. Πόσο σημαντικό είναι η πρώτη εκτέλεση? Πάρα πολύ, αλλά και η καινούρια ανάγνωση επίσης πολύ σημαντική. Δηλαδή, γιατί παίζεις με δύο μύθους πρώτα-πρώτα. Είμαι όχι απλώς τυχερός, τώρα δεν το συζητάμε. Και οι άνθρωποι ήταν και φίλοι μου και πατέρες μου και όλα μαζί. Και αυτό το πράγμα μου άλλαξε τη ζωή μου. Mm-hmm. Θα πάμε λοιπόν πριν τη γνωριμία σου με τον Ξαρχάκο που στην κάνει ο Λιώσης. Μαζί με τον Κώστα. Μια και είμαστε σε εκείνη την εποχή. Θα παίξουμε ένα τραγούδι του Τατασόπουλου, του Γιάννη, που υπήρξε και εκτός από τεράστιες μπουζουξίες και πολύ μεγάλος συνθέτης. Όπως και ο γιος. Και ο γιος, ο γιος, ναι. Θα παίξουμε ένα τραγούδι που θα μας το τραγουδήσει η Νάσια Εικονιτοπούλου, «Μάγισσες φέρτε βότανα». Mm-hmm.
πως με λιώσε. Έτσι κι αυτή να λιώσει. Και το κακό που μου κάνε να τα κρύβω πληρώσει. Έχουμε μείνει στην εποχή που σε πάει στο Ξαρχάκο ο Σπύρος Λιώσης μαζί με τον Κώστα Παπαδόπουλο. Πώς σε αντιμετωπίζει αυτός ο μεγάλος συνθέτης? Επιφυλακτικά στην αρχή. Γιατί έχεις πάρει τη θέση ενός ιερού τέρατος του οργάνου σου. Εννοείται. Που είναι ο Κουλαξίζης. Ο Λάζαρος Κουλαξίζης, βεβαίως. Ήταν η εποχή που έγινε το πρώτο Αμαναμίν. Σημειωτώ να πω εδώ μια. Είχα έρθει εκεί. Είχες έρθει. Ναι. Με την πόλη πάνω. Την πόλη πάνω. Ναι. Να πω μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρει πολλοί κόσμος, το Αμαναμίν σαν ιδέα ξεκίνησε το 88, όπου θα το τραγουδούσε η Βιτάλη, που ήταν και ο Λάζαρος κτλ. Δεν εποδόθηκε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω γιατί, και ξαναέγινε το 1994 και βρίσκομαι εκεί. Τώρα, Χρήστο, τι να σου πω, καταλαβαίνεις τι σημαίνει για έναν άνθρωπο, ας πούμε, σαν και εμένα, να βρεθώ κάτω από την μπακέτα του Σταύρου Ξαρχάκου. Στην οποία μπακέτα παραμένεις από τότε. από κάθε. Ναι. Μήπως όμως το να είσαι σε τόσο μεγάλη μπακέτα δίπλα, δεν γίνονται τα όνειρά σου πραγματικότητα, τα συνθετικά, όχι, τα δικά σου. Συνθετικά, όχι. Εγώ δεν είχα ποτέ τέτοιο καημό πια, ας πούμε. Δηλαδή μου τελείωσε αυτό το πράγμα, να το πω έτσι. Ο Σάκης έκανα ορισμένα πράγματα, ήταν πάντοτε χρειαζόμουν ένα κίνητρο να το κάνω. Δηλαδή, μου τελείωσε αυτό το πράγμα να γράψω, να κάνω, να δείξω. Δεν έχω αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Μα, πιο πολύ με ενδιαφέρει να παίζω. Να παίζεις. Ναι, ναι. Πιο πολύ. Μου αρέσει αυτό. Και μιλήσαμε για τον Κουλαξίζη. Να πούμε τους μεγάλους και τις μεγάλες σχολές αυτού του οργάνου στην Ελλάδα. Βέβαια. Και τους παλιούς και τους σημερινούς. Που είναι Κουλαξίζης, που είναι ο Σταματάκης. Σταματάκης ο Κώστας, που ήταν ο Γιώργος ο Κινούσης. Που δεν μεγάλο ακορντεόν, δεν το ξέρει ο κόσμος. Και μεγαλύτερος ακορντεόνιστης και συνθέτης και τραγουδιστής. Mm-hmm. Στους μεγαλύτερους ακορντεόνιστες. Υπήρχε και ένας ακορντεόνιστας, το είπαμε και πριν, μπορεί να κάνω λάθος το όνομα, νομίζω ότι λέγεται Λέανδρος, ήταν στις ηχογραφίες του Χατζηδάκη και του Ξαρχάκου τη δεκαετία του 60. Υπήρχε διαφορετική σχολή στο ακορδεόν των εντέχνων, αυτών που παίζαν με Χατζηδάκη κτλ. Από τους λαϊκούς. Υπήρχε μία διαφορά. Υπήρχαν κάποιοι που ήταν πιο του ελαφρού, κάποιοι που ήταν κοινοί. Και στα δύο ίδια, ας πούμε. Με ρώτησες πριν λίγο για τον Μπαξεβάνη. Ναι, ήταν μια. Ο Μπαξεβάνης ήταν στο ελαφρύ. Μια άλλη σχολή, ας πούμε ελαφρύ τώρα, εντάξει, γιατί αυτό δεν προσδιορίζει και τίποτα. Και οι αδερφοί Κουλαξίζηδες, συγγνώμη για τη Σαρδάμ, έχουν γράψει. Ο ένας έφυγε, ο άλλος ζει. Ο Γιώργος έφυγε και ο Αχιλλέας έφυγε. Ο Αχιλλέας ήταν το τρίτος αδερφός. Δεν έπαιζε ακορντεόν, έπαιζε κιθάρα. Ναι. Και έφτιαχνε και τα όργανα. Ήταν εκεί και στη γειτονιά μου κιόλας. Ο Λάζαρος ζει, είναι μια χαρά στην Καβάλα, να είναι καλά ο άνθρωπος. Γράψαν μια μεγάλη ιστορία. Τώρα, από τη νέα γενιά είναι ο Ηρακλής ο Βαβάτσικας. Ο Ηρακλής ο Βαβάτσικας είναι ο αρχηγός. Το επίπεδο του Ηρακλή είναι πάνω από όλους εμάς. Ναι. Δεν το συζητάμε και από εκεί και πέρα είναι η νέα γενιά η οποία είναι. Πολύ. Προσπερνάνε και εμένα κατά πολύ όλοι αυτοί που λέμε τώρα. Είναι. Και ζητώ και συγγνώμη να ξεχάσω και κανέναν. Ντίνος Χατζηγιορδάνου, Γιώργος Τιατσούλης, η θεά Ζωή Τηγανούρια καταρχήν. Τάσος Αθανασιάς, Μερόπη Βλαχογιάννη, Ντάσο Κούρτη. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Τώρα συγγνώμη, μπορεί να ξεχνάω και κανέναν. Ναι. Οι οποίοι δεν συζητάμε τι παίζουν. Επιστρέφουμε στον Ξαρχάκο. Παίζεις μαζί του από τότε, από το Αμαναμίν.
και γίνεται η ορχήστρα ΙΚΟΕΜ. Όπου είσαι μέλος, ναι, εκεί κανονικά. Ο Ξαρχάκος όμως είναι επιλεκτικός. Στα ρεμπετάδικα που δουλεύεις εξαήμερα, μεροκάματο. Ο Ξαρχάκος θα κάνει 20, 30 το χρόνο. Ναι. Πώς επιβιώνει ένας μουσικός δίπλα από ένα ιεροτέρας? Δύσκολα. Αλλά η ΚΟΕΜ τότε, πρώτα να πούμε ένα πράγμα. Η ΚΟΕΜ είναι γόνος του Αμάν Αμίν. Mm-hmm. Έτσι, προέκυψε από αυτό το πράγμα. Τότε ήταν υπουργός πολιτισμού, είχε μόλις πεθάνει η Μελίνα και έγινε υπουργός πολιτισμού ο Θάνος Μικρούτσικος, ο οποίος είχε έρθει, νομίζω, 3 ή 4 φορές στην παράσταση στο θεατράκι της Νέας Μύρνης, πίσω από τον Άγιο Σώστη. Ναι, ναι. Και ξετρελάθηκε από τον ήχο τον οποίο άκουσε. Είμαστε τότε, Χρήστο, 17 άτομα, ορχήστρα, δηλαδή ένα μουσικό σύνολο, δηλαδή ολόκληρο. Ο Ξαρχάκος, που θα πούμε παρακάτω για τον άνθρωπο αυτό, έχει ένα τέτοιο ταλέντο να κάνει αυτά τα 17 όργανα να ακούγονται σαν 50, όπου ο ήχος αυτός, στον άνθρωπο ο οποίος επίσης είναι μουσικός, μέγα συνθέτης, ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να πούμε. Ο Μικρούτσικος τρελάθηκε. Του οπότε λέει, γίνεται πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Η οποία παράγει πολιτισμό, η ΚΟΕΜ. Η οποία παράγει πολιτισμό, το αρκτικό λεξικό. Δηλαδή παίζεται από μέχρι. Από. Στην Αγγλία, σε ποιο. Παίζουμε από το κάτω Ευρωκόπη μέχρι το Carnegie Hall. Μάλιστα. Το ΚΟΕΜ, το αρκτικό λεξικό, σημαίνει κρατική ορχήστρα ελληνικής μουσικής, για να ξέρουμε τι λέμε. Και ασχολείται μόνο με την ελληνική μουσική. Νομίζω. Και έδωσε βήμα σε πολλούς συνθέτες. Πάρα πολλούς και πολλούς αγουδιστές. Και... Έτσι, να πούμε ότι διάφοροι που κατηγορήσαν την κατάσταση τότε. Έδωσε βήμα, παρήγαγε πολιτισμό, έπαιξε μέχρι και σε χωριά, ας πούμε. Κυρίως. Και έδωσε βήμα σε συνθέτες όπως. Ο Συγχωρεμένος ο Δημητρίου, ο Νότης Μαυρουδής, ο Νικολόπουλος ο Χρήστος. Διάφοροι τραγουδιστές. Με τη Δήμητρα Γαλάνη έχουμε κάνει περιοδεία με την ΚΟΕΜ. Πολλούς, τέλος πάντων. Πάρα και πολλούς, εκεί πάρα η σύμβαση πολλούς. Είναι 8-μηνη, 9-μηνη. Η σύμβαση θα είναι πάντοτε 3-μηνη, 6-μηνη, 9-μηνη. Ανάλογα πώς ήταν η ΚΟΕΜ, η χρηματοδότηση ήταν επιχορήγηση από το κράτος. Μισή επιχορήγηση, μισή ό,τι μισό βγάλουμε. Τα έσοδα της ορχήστρας από τις παραστάσεις. Λοιπόν, να παίξουμε ένα κομμάτι τώρα του Σταύρου Ξαρχάκου, βεβαίως, μουσική. Βεβαίως. Το «Εμείς που μείναμε» και βεβαίως τα λέμε. Βεβαίως. Thank you.
Αφιέρωμα στο ακορντεόν στη σημερινή εκπομπή με τον Βασίλη Δρογκάρη, τον Χάριτο Μέρμιγκα στον μπάσο, ο οποίος ακόμα δεν μας μίλησε για τον κοντραμπάσο, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Είχαμε μείνει στο Ξαρχάκο, στην ΚΟΕΜ. Και θέλω να μου πεις τώρα, Βασίλη, το θέμα πρόβα, το οποίο είναι με τον Ξαρχάκο πολύ τακτικό θέμα. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία η πρόβα με τον Ξαρχάκο. Δηλαδή, είναι δημιουργική η πρόβα, δηλαδή βέβαια. Γίνονται μόνο αυτά που λέει ο Ξαρχάκος ή ακούει και όλους εσάς? Ακούει και όλους εμάς, αυτό είναι και το μεγαλείο του. Έχει πάντοτε την κατεύθυνση που δίνει και τον πρώτο λόγο αλίμονο, αλλά πάντοτε του καθενός μουσικού την ιδέα και οποιαδήποτε δημιουργική άποψη ακριβώς, βεβαίως, και την επεξεργάζεται και πάντοτε είναι ανοιχτός. Είναι ο Ξαρχάκος, αυτό το πράγμα που κάνει, ένα από τα μεγαλεία του είναι ότι είναι ανοιχτός. Δεν είναι λοιπόν, με παροπίδες. Από τη δεκαετία του 90 που είσαι μαζί του, έχετε γίνει και φίλοι εντωμεταξύ. Με τιμάει με τη φιλία του πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το λες. Θα το πω και εγώ δημόσια, εκτός από τη συνεργασία. Με τιμάει με τη φιλία του όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ευγνώμων στον άνθρωπο αυτό. Εννοείται ότι είναι το σχολείο μου. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Και βλέπουμε στις μέρες μας, γιατί ήρθα και σας είδα, αναζωογονείται η ορχήστρα αυτή και με νέο αίμα, με νέα παιδιά. Πάντοτε. Είδα δύο νέους κιθαρίστες. Πάντοτε. Και τα λοιπά. Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι για έναν συνθέτη που ενώ αυτά τα μεγάλα που έγραψε, τα έγραψε εκτός εποχής, σε άλλη εποχή, να συνεργάζεται με νέους παίχτες στη μουσική και να παίρνει και ιδέες από αυτούς? Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Διότι ο νέος άνθρωπος πάντα είναι φωτιά και παίρνει αυτό. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις ορχήστρες, παντού. Δηλαδή, βλέπουμε το Τζάρλι Πάρκερ, ας πούμε, να παίζει με τον Μάιλς Ντέιβις και να επηρεάζεται από το νεότερο, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι νέος πια, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το θέμα είναι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Δεν γερνά ποτέ αυτοί που παίζουν και αισθάνονται τη μουσική και το όργανο. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που είναι συγκλονιστικό με τον άνθρωπο αυτόν είναι το εξής. Δεν επαναπαύθηκε ποτέ, συγγνώμη, δεν επαναπαύθηκε ποτέ στις δάφνες του παρελθόντος. Ναι. Δηλαδή, η Άπωνη ζωή έγινε, ας πούμε, το 1965-63, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη χρονολογία, ας πούμε. Όσες φορές την παίξαμε ξανά, ήταν μέσα στο πνεύμα και σε ένα χρόνο του καιρού αυτού. Ναι. Έγινε με ένα διαφορετικό, με μια δροσιά. Και με μεγάλο σεβασμό έχει παίξει τα έργα του Χατζηδάκη. Αυτό επίσης του Θεοδωράκη, πρέπει να το έτσι τονίσουμε. Είναι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ο μόνος. Το έχει κάνει με τρόπο που είναι, όχι να ήταν δικά του, καλύτερα και από δικά του. Αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί άλλο. Να πάμε πάλι πίσω τώρα. Έχει παίξει και με έναν άλλο πολύ, έτσι, θα το λέγαμε, τρελό καλλιτέχνη. Το Λουκιανό τον Κελαϊδόνη, και έχεις γράψει το βιβλίο σου, ένα κρυφό ρετζίστρο, να τα διαβάσω. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ο Λουκιανός Κελαϊδόνης υπήρξε ο κατεξοχήν άνθρωπος που συνδύαζε κατά άλλους αντιφατικές, κατά εμέ τις πιο συναρπαστικές ιδιότητες, καθώς ενσάρκωνε αυτό που τόσο πολύ λείπει στις μέρες μας. Ελευθερία με συνέπεια και υπευθυνότητα. Μπορούσε έτσι, απολύτως φυσιολογικά, να έχει την αστική εκπαίδευση, μόρφωση και καλλιέργεια και ταυτόχρονα να είναι το μεγαλύτερο αλάνι της Κυψέλης. Μέσα στα πανεπιστήμια, τα οδεία και τις βιβλιοθήκες και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στα μπιλιάρδα. Μέσα σε όλες τις πρωτοπορίες του καιρού του και μέσα σε όλων των ειδών τα μπαρ. Στην πιο ψηλή πνευματική κορυφή και στον πιο σκοτεινό πάτο. Το απόλυτο χύμα και η απόλυτη συνέπεια. Εστέτ και μποέμ, ελίτ και αλίτης. Καταραμένος και υπερτρυφερός, μάγκας και κύριος, άλλωστε ο αληθινός μάγκας είναι πάντα κύριος. Για πες μου, τι θυμάσαι με το... Με το Λουκιανό, ναι. Τι να πρωτοθυμηθώ. Πρώτα απ' όλα είναι η επέτειος του θανάτου, ήταν πριν από λίγες μέρες, 2 χρόνια. Τι να σου πω, Χριστό μου, είναι από τους πιο ωραίους ανθρώπους που γνώρισα ποτέ. Επίσης, είμαι πολύ τυχερός που βρέθηκα και συνδέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο και με αυτή τη σχέση. Εάν θυμάσαι, υπήρχε και ένα μαγαζί στο Μεταξουργείο, πολύ κοντά από το σπίτι του, που είναι και το θέατρο εκεί. Εκεί δουλέψατε μαζί.
Εκεί γνωριστήκαμε. Ναι. Ήταν ο Πλάτωνας, ήταν η Αστιβή. Εκεί ο Λουγιανός πήγαινε μόνο σε 5-10 συγκεκριμένα πράγματα. Και κυρίως να είναι κοντά και να μην. Εκεί είχε και ένα πιάνο, ας πούμε, και γινόταν τα βράδια. Ένας υπέροχος άνθρωπος, σπάνιου ήθους, mm-hmm. Συνθέτης δεν το συζητάμε, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα για αυτό το πράγμα. Αλλά το ήθος αυτού του ανθρώπου και η ψυχή του ήταν κάτι που εμένα με σημάδεψε και με επηρέασε πάρα πολύ. Σε αυτή την εκπομπή δεν θα παίξουμε Λουκιανό και Λαϊδόνη, γιατί θέλω να του κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα. Βεβαίως, να το κάνεις. Με την Άσια Κωνιντοπούλου θα μας ταξιδέψει το ακορντεόν σε ένα νησιώτικο σκοπό. Μέσα στο φτε προβαλάστρι μου και μέσα στο φτε, στο φτερουγισμά. Ο ΚΟΕΜ όμως έκλεισε το 2007. Ναι. Τι έγινε και σταμάτησε? Έγινε ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, Χρυσό μου, ως συνήθως. Εδώ κλείσανε και τα χρώματα μετά. Η ορχήστρα των χρωμάτων. Ναι. Και τι δεν έχει κλείσει, ας πούμε. Ποιος να συντηρήσει την ΚΟΕΜ?
από τότε ιδιωτεύεις με τον Ξανθάκο. Ιδιωτεύομαι, έτσι. Ναι. Παράλληλα όμως, να βγάλεις το μουσικό σου μεράκι, είναι για να ψαχτείς και περισσότερο μουσικά, κάνεις ένα κουαρτέτο μαζί με τους... Με την Βασιλική Μαζαράκη που παίζει βιολί, τον Κώστα Παπακοστόπουλο που παίζει κιθάρα και τον Θανάση Σοφρά που είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι, κοντραμπάσο. Που καμιά φορά στη θέση του Σοφρά έρχεται και ο Χάρης. Έρχεται ο Χάρης, όποτε δεν μπορεί ο Θανάσης για το Χάρης. Και αυτό ήταν, παίζεις πιο ψαγμένα πράγματα. Ήταν ανάγκη για πιο ψάξιμο στη μουσική, πιο εμβάθυνση. Ο καθένας ξέρει τώρα ότι οι ανάγκες του περισσότερο προήλθε αυτό το πράγμα από το γεγονός να τα πράγματα που αγαπάμε πολύ και που τόσα χρόνια παίζουμε να έχουν λίγο τη δική μας υπογραφή, με έναν τρόπο, ας πούμε. Mm-hmm. Με το σεβασμό που τον προσήκοντα, τέλος πάντων. Έτσι, κάπως έτσι ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα. Αυτό όμως το εγχείρημα από άποψη οικονομική. Όχι, δεν έχει. Εδώ αυτό έχει μόνο καλλιτεχνική. Οικονομική δεν έχει. Εσύ, Χάρη, που είσαι στην ορχήστρα της ΕΡΤ, κατά καιρούς έχεις κάνει τέτοιες καλλιτεχνικές αναζητήσεις με τζαζ, με έθνικ, με άλλα. Αρκετά. Πολλά. Πολλά. Αλλά αποδώσαν οικονομικά στην Ελλάδα. Αυτά. Όχι. Αυτά τα κάνεις για σένα, επειδή μπορεί να συναντήσεις μια ιδέα ή να προτείνεις μια ιδέα, κάποιοι άνθρωποι να ακολουθήσουν ή εσύ να ακολουθείς κάποιους ανθρώπους και να βρεθείς παίζοντας σε διάφορα μαγαζιά από εδώ και από εκεί, κουβαλώντας τον μπάσο βέβαια, που είναι λίγο πρόβλημα. Είναι λίγο ταλαιπωρία. Είναι λίγο ταλαιπωρία, ναι. Ενισχυτές, εκεί σκαμιά, αναλόγια, αυτά. Είναι το όργανο που πρώτα παίρνεις σε αυτοκίνητο και μετά... Ναι, πρώτα παίρνεις σε αυτοκίνητο βέβαια. Και μετά το όργανο. Ναι, αλλά και το ακορντεόν είναι βαρύ όργανο. Μην ακούς πλέον ελαφρά μουσική. Ναι. Λοιπόν. Να πω, συγγνώμη, διακόπτω να πω ότι ο Χάρης Μέρμπεγκας είναι ένας από τους πιο καλούς κοντραπασίστες που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ένας αγαπημένος φίλος και ένα εξαίρετο παιδί και είμαστε πολλά χρόνια μαζί και έχουμε συνεργαστεί σε πολλά πράγματα και στην ΚΟΕΜ έχει υπάρξει και με τον Ξαρχάκο και με τον Μητσιά και. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Είπαμε ότι το ακορντεόν γύρω στα 10 χιλιάρικα, το γκουστόζι αυτό. Ναι, το συγκεκριμένο. Το κόντραμπάσο, Χάρη. Πόσα διαθέτεις, πόσα θες. Το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο, θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο, γιατί είναι το πρώτο κόντραμπάσο που φτιάχτηκε στην Ελλάδα αυτό, το 1995, από τον Γιώργο Θεοχάρη, λοιπόν, στο Λαύριο. Και είναι, και αυτή η πρωτιά είναι και λίγο ιδιαίτερη, έτσι, γιατί... Ο Γιώργος είναι εκεί που παίξαμε. Ο Γιώργος έχουμε παίξει σε μια τιμητική εκδήλωση για τον Γιώργο, μαζί με τον Βασίλη, πρόπερση. Το θυμήθηκα τώρα. Λοιπόν... Δηλαδή φτάνω στις 10.000 ευρώ τα κοντραμπάσα, τα καλά. Και πολύ παραπάνω. Και πολύ παραπάνω. 10.000 θα δώσεις για ένα καλό χειροποίητο όργανο, ξεκινάς μάλλον από εκεί, θα πας και πολύ παραπέρα. Μου λέγεις ότι το δοξάρι μόνο έχει 1.000 ευρώ. Σε ρώτησα γιατί, δεν μπορείς να μου απαντήσεις. 1.000 ευρώ δεν είναι πολλά για ένα δοξάρι. Είναι χαμηλή τιμή. Εντάξει, ναι, μία μέτρια τιμή. Λοιπόν, και μου λέγες ότι παίζει ρόλο και η τρίχα να είναι του... η τρίχα είναι του αλόγου, από άλογο. Είναι, ναι. Αλλά οι άσπρες τρίχες είναι πιο μαλακές, βγάζουν πιο μαλακό ήχο. Οτιδήποτε και αν αλλάξεις, παίζει ένα ρόλο. Αν βάλεις άλλο ρετσίνι, θα έχεις άλλο ήχο. Αν βάλεις άλλη τρίχα, θα έχεις άλλο ήχο. Η μαύρη τρίχα του αλόγου. Η χορδή εννοείται, εντάξει, χορδή έχει τεράστια διαφορά. Η μαύρη τρίχα είναι λίγο πιο χοντρή, λίγο πιο σκληρός ο ήχος, γραπώνει λίγο καλύτερα όμως. Mm-hmm. Συνήθως την προτιμάνε στην ορχήστρα. Εσύ, Χάρη, για να είσαι στην ορχήστρα της ΕΡΤ, έχεις πάρει πτυχίο και δίπλωμα. Έχω πάρει δίπλωμα. Δίπλωμα. Ναι, το παρέκαμψα το πτυχίο. Πήρα δίπλωμα. Ναι. Να πούμε ότι η θέση που είσαι εσύ, είσαστε 7 κοντραμπάσα στην ΕΡΤ. Είμαστε 7 κοντραμπάσα, 6 παίζουν mm-hmm. και οι δύο κορυφαίοι αλλάζουν. Ναι. Οι ορχήστρες που υπάρχουν στην Ελλάδα τώρα, αντίστοιχες, ναι. είναι της Λυρικής, είναι της Θεσσαλονίκης, είναι του Δήμου. Η Λυρική είναι η ορχήστρα του θεάτρου της Λυρικής Σκηνής, ναι. δηλαδή είναι κάτι ξεχωριστό από μόνο του, ας πούμε, γιατί είναι και το μοναδικό λυρικό θέατρο στην Ελλάδα. Λοιπόν, και η ορχήστρα είναι αυτή. Σαν συμφωνικές ορχήστρες είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθήνων φυσικά, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης,
Η ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για 6 κοντραμπάσα στην κάθε μία, μέσο όρο. 6, εκεί η κρατική έχει περισσότερα. Άρα, ναι, μιλάμε για 50 έμισθες θέσεις του οργάνου στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο. Είστε τυχεροί εσείς, είστε πιο ευνοημένοι από τους άλλους μουσικούς που τώρα θα σπουδάσουν και πού να μπουν σε μια τέτοια θέση. Κοίταξε, τώρα αυτή η δουλειά είναι όπως το πάρει κανείς. Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η δουλειά. Mm-hmm. Είναι εκπληκτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άλλοι δεν το αντέχουν. Άλλοι δεν το αντέχουν. Θέλουν να έχουν την ελευθερία τους, την ανεξαρτησία τους. Παλιότερα αυτό το πράγμα... Ήταν πιο δύσκολο. Ήταν πιο εύκολο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος ήταν στην ορχήστρα θα έπαιρνε στην ΕΡΤ τουλάχιστον που ήμουν εγώ ως έκτακτος για άπειρα χρόνια. Τα χρήματα ήταν πάρα πολύ λίγα. Η οικονομική κρίση δεν υπήρχε. Ήταν πιο εύκολο να βρεις δουλειά έξω. Ναι. Και εγώ είχα μπει, ας πούμε, στον πειρασμό επανειλημμένος να σηκωθώ να φύγω. Γιατί δεν πήγαινε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, κάποια στιγμή εδέησε και πήραμε αυτή τη θέση. Εγώ μετά ήμουν 15 χρόνια, 14 χρόνια. Mm-hmm. Λοιπόν, άρχισαν τα πράγματα να καλυτερεύουν, καλυτέρεψαν αρκετά και καλυτέρεψαν τόσο πολύ που στο τέλος απολυθήκαμε. Άρα, όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Ναι. Όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, είμαστε περίπου ίδια γενιά, 50+. 50+. 50+. Το όργανο έχει το ίδιο μεράκι που είχες 20 χρονών. Περισσότερο τώρα. Εσύ, Βασίλη. Το ίδιο και για μένα ισχύει. Ναι, ισχύει, ναι, έτσι. Ναι. Δηλαδή, βαράς και μια μελέτη 3 ώρες την ημέρα. Για άνετα. Καθημερινώς. Όχι. Ναι. Καθημερινώς, βέβαια. Είναι και ο Ξαρχάκος με τις full πρόβες. Εκτός από την πολύ πρόβα. Όταν έχει πολύ πρόβα, εντάξει. Δεν πας και σπίτι να μελετήσεις. Όπως θα πάω και τώρα, σε λίγο. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τον συνθέτη, τον επόμενο που θα παίξει σε ένα σόλο του. Τον Πιατσόλα. Βέβαια. Τι έκανε αυτό στο ακορντεόν και γενικά στην παγκόσμια μουσική. Αυτό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι δεν έπαιζε ακορντεόν, έπαιζε μπαντονεόν. Έχει, ναι, μια διαφορά αυτό το όργανο. Είναι τη ίδια συνωμοταξία. Αυτά λέγονται αερόφωνα πληκτροφόρα. Πνευστά όργανα στην ουσία. Απλώς δεν φυσάς, mm-hmm, από το στόμα. Είναι επειδή υπάρχει η φυσούνα. Απλώς το μπαντονεόν έχει γεννηθεί. Μια πάλι πληροφορία που ίσως να μην την ξέρει πολλοί κόσμος, η Γερμανία. Και μάλιστα ο εφευρετής ήταν ένας ονόματι Heinrich Band, εξού και των παντονεών. Όπως ο Άντολφ Σάξ. Το σαξόφωνο. Κυρίως του ρόλος ήταν να μπορέσουν, ας πούμε, στις φτωχές περιοχές που δεν είχαν εκκλησιαστικό όργανο η εκκλησία, ας πούμε, εκκλησία. Να το κάνουν αυτό. Η καθολική. Δηλαδή, κάπως έτσι, δηλαδή, οι Προτεστάντες. Ναι. Οι Προτεστάντες είναι εκεί. Κάπως έτσι ήταν η φιλοσοφία του αυτού του πράγματος. Έχω να σου πω μόνο το εξής, ότι δυσκολότερο όργανο στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Ποτέ των ποτών. Μία φορά το 1991-2, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ο φίλος μου Ηρακλής. Παίζει καλά. Ο Βαβάτσικας, εννοείται. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που το έχει πάρει από τη Γερμανία. Παίζουν σε κάποιο μαγαζί, κάπου στη Σφίγγα νομίζω ήταν. Mm. Και που παίζαμε. Ναι, στη Σφίγγα. Mm. Μου λέει, το φέρα τώρα, ένα χαρούμενο, περήφανο, α πούμε. Μου λέει, πάρ' το να το δει, α πούμε. Πρέπει να πει, εντάξει, ντόρε μ' φασόλ, θα παίξω, α πούμε. Αδύνατον. Εμείς δηλαδή τώρα, εγώ αυτή τη στιγμή θέλω ένα χρόνο να μάθω τις νότες. Πρώτα απ' όλα έχει μια παραλογία αυτό το πράγμα. Μια λογική που είναι παράλογη όμως για εμάς, όπως ξέρουμε αυτά τα όργανα. Πρώτα απ' όλα είναι άλλη νότα, ναι, ανοίγοντας, ναι, η ίδια κλείνοντας την για άλλη. Για τον Πιατσόλα λέγαμε. Ο Πιατσόλα, εκτός από συνθέτης, είναι και φοβερός δεξιοτέχνης, γιατί είχε την τύχη να τον παρακολουθήσεις. Τον είδα live όταν τον έφερε ο Χατζηδάκης. Χατζηδάκης με την ορχήστρα των χρωμάτων. Την άλλη χρονιά πέθανε δυστυχώς. Για πες μου, αυτό συντερίαξε την τζαζ με την κλασική μουσική. Και με την λαϊκή μουσική της Αργεντινής και με το τάγκο. Mm-hmm. Και δημιούργησε το Νουέβο Τάγκο. Αυτός είναι ο άνθρωπος που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Είναι λοιπόν πρωτεργάτης αυτό το όργανο. Και να πω και κάτι, συγγνώμη, ναι, το 1974 το Λίμπερ Τάγκο σημαίνει αυτό το πράγμα. Στην πραγματικότητα το Λίμπερ Τάγκο είναι το Νουέβο Τάγκο. Είναι το άλλο τάγκο.
Διότι η Αργεντινή πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό το τομέα, αλλά ήταν σκληροπυρηνική. Πάρα πολύ. Σαν να λέμε δηλαδή εδώ, αντιστοίχως, ότι δεν θα παίξουμε τίποτα άλλο από Μακάρι. Δεν θα πάμε ούτε στο Τζιτσάνι. Ήταν κάθετη. Οπότε αυτός ήταν επαναστάτης. Επαναστάτησε. Απειλήθηκε η ζωή του. Επειδή έπαιξε το τάγκο με το δικό του τρόπο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ναι, αλλά ήταν αυτός που το έβγαλε, το έκανε τον ήχο παγκοσμίως. Θέλω να πω, υπάρχει μια παροιμία που λέγανε, ας πούμε, στην Αργεντίνη αλλάζουν όλα εκτός από το τάγκο. Ναι. Αυτό ήταν νόμος, δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα, στην Ελλάδα μπορεί ένας παίχτης του ακορντεόν ή του μπουζουκι, των ελληνικών οργάνων, να κάνει μια τέτοια επανάσταση και να ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ο Ηρακλής θα μπορούσε να το κάνει αυτό ο Βαβάτσικας. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και τις γνώσεις και το background όλο, θα μπορούσε. Ο Ηρακλής όμως έχει πιο πολύ, έχει εστιάσει στη διδασκαλία αυτό το πράγμα. Έχει βγάλει βεβαίως τρομερούς παίχτες. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει. Ναι. Αυτός που το κάνει, συγγνώμη πάλι σε διακόπτω, είναι, φεύγοντας από τα σύνορα της Ελλάδας, για εμένα δηλαδή, ο αντίστοιχος διάδοχος του Άστορ Πιατσόλα είναι ο Γκαλιανό. Αυτός είναι ένας μεγάλος μουσικός. Μάλιστα. Πάρα πολύ σπουδαίος. Πάρα πολύ σπουδαίος. Ναι, αλλά ο Ηρακλής έχει και συνθετικό έργο. Γιατί για να βγεις προς τα έξω πρέπει να έχεις συνθετικό έργο. Έχει. Δεν αρκεί να είσαι δεξιοτέχνης στο όργανο. Βέβαια, βέβαια. Έχει, έτσι. Βέβαια. Έχει, αλλά δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι. Νομίζω ότι δεν εστιάζει όμως, ξαναλέω, προς τη συνθετική του, ας πούμε. Στη διδασκαλία. Ναι, ναι. Περισσότερο είναι εκεί. Έπαιζα εγώ με μαθητή του, έπαιζα με τον Μπαμπάνη χρόνια. Και γιατί είναι και οι λόγοι οι βιοποριστικοί, Χριστό μου, δυστυχώς. Στην Ελλάδα, ναι. Που σε αποκόπτουν από αυτά. Θα παίξουμε τώρα ένα κομμάτι του Πιατσόλα, για πες το μου. Λέγεται Ο Θάνατος των Αγγέλων, La Muerte del Ángel, ένα υπέροχο κομμάτι. Και θα το παίξουμε εδώ εμείς με το χάρι. Θα το παίξετε οι δυο σας. Γιατί η παρτιτούρα είναι πολύ μαύρη, έχει πολλά στίγματα. Έχει μύγες. Έχει μύγες πολλές.
Να ρωτήσω το Χάρη το Μέρμιγκα, η ορχήστρα που παίζει στη ΣΕΡΤ, έχει να ζηλέψει πράγματα από τις ορχήστρες της αντίστοιχες ευρωπαϊκών χωρών? Έχει, ναι. Έχει να ζηλέψει πολλά. Πιστεύω ότι αυτό που κυρίως έχει να ζηλέψει δεν είναι τόσο το κομμάτι το ατομικό, ο κάθε παίχτης ξεχωριστά. Είναι η οργάνωση του συνόλου και η θεσμική κατοχήρωση. Εκεί είμαστε πολύ πίσω. Όταν λες θεσμική κατοχήρωση, τι εννοείς? Εννοώ το ότι... Καλά, τώρα είναι και μία συγκυρία αυτή που έχει συμβεί, γιατί όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ, 3,5 χρόνια μετά, επειδή δεν υπάρχουν οι θέσεις καν, δηλαδή δεν έχουμε θέση κορυφαίου, αλφα κορυφαίου, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα έτσι, δεν υπάρχουν μισθολόγια, δεν. Λοιπόν, δεν γίνεται να λειτουργήσει, να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία με ένα τέτοιο τρόπο. Πρέπει να υπάρχουν οι κανόνες. Χωρίς τους κανόνες δεν γίνεται. Όταν έχεις να κάνεις με 80-90 ανθρώπους, αν δεν υπάρχουν κανόνες και δεν είναι αυστηροί, ναι, τότε μετά όλο το πράγμα επαφείται στον πατριωτισμό. Δεν παίζει ρόλο και η αυστηρότητα του μαέστρου? Εντάξει, βέβαια. Ότι είμαι ο μαέστρος, κάνω κουμάντο εγώ εδώ. Αυτό τώρα περισσότερο το εμπνέεις παρά το επιβάλλεις. Δηλαδή, ο μαέστρος που θα έρθει, ένας μαέστρος που θα εμπνεύσει, ας πούμε, την ορχήστρα, θα υπάρξει και ησυχία, θα υπάρξει και οτιδήποτε, ας πούμε. Να πω κάτι, με συγχωρείς, Χάρη, που σε διακόπτω. Αυτό είναι και ως προς το καλλιτεχνικό μέρος. Γιατί ο Χάρης, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει και κάτι άλλο. Είναι και το διοικητικό μέρος, το οποίο χρειάζεται ένα σεβασμός. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει η Αμερική, που κατεμένει ό,τι καλύτερο, οι άνθρωποι πληρώνουν την ορχήστρα. Οι ακροατές αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία επιχορήγηση από κανένα κράτος. Οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν την ορχήστρα αυτή, την πληρώνουν. Ο Δήμος το πληρώνει. Εσύ, εγώ, οποιοςδήποτε. Εδώ αυτό δεν μπορεί να γίνει. Εδώ, αν γίνει, θα κλείσουν όλα τα πάντα. Αύριο θα έχουν απολυθεί. Ναι, θα έχουν απολυθεί αύριο. Εννοείται. Να σε ρωτήσω, Χάρη, οι Έλληνες οι μαέστροι τώρα έχουν διαφορά με τους ξένους? Θυμάμαι μια φορά είχα παρακολουθήσει στο Ηρώδιο, δεν θυμάμαι, μια όπερα και φέραν ένα Ιαπωνέζο και μου λένε, αυτός πήρε τότε, ήταν δραχμές, 5 εκατομμύρια δεκαετία του 90 για να διευθύνει 2 ώρες, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχουν εκπληκτικοί Έλληνες μαέστροι. Αλλά δεν είναι στην Ελλάδα, είναι έξω. Μάλιστα. Υπάρχει ο Κουρετζής, υπάρχει ο Καρίδης, ας πούμε, ανιψιός του παλιού μαέστρου. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν θυμάμαι. Αλλά σαφώς και υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να τους δώσει το κίνητρο να έρθουν και να δουλέψουν εδώ. Αλλά αυτό δεν έχει δοθεί ποτέ, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το Χατζηδάκη τώρα. Είχες την τιμή να τον γνωρίσεις, Βασίλη? Ναι, μία φορά. Δεν έπαιξε μαζί του? Όχι, δεν έπαιξε μαζί. Όχι. Του είχα στείλει κάτι κομμάτια που είχα γράψει, επειδή είχα ένα συμμαθητή που η μητέρα του ήταν ταξιθέτρια στη λυρική σκηνή και μπόρεσα και βρήκα τη διεύθυνση. Ναι. Και ταχυδρόμησα και πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος. Τι σου είπε? Είναι μια ολόκληρη ιστορία αυτή. Πήγα 2-3 φορές στο σπίτι αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος μάγος, μαγικός. Δεν έχω να. Χατζηδάκης για μένα είναι μια κορυφαία περίπτωση ανθρώπου. Είναι και αυτό που λέγαμε, με ρώτησες και προλίγου για τα πτυχία και για όλο αυτό το πράγμα. Είναι η απάντηση. Ο Χατζηδάκης δεν είχε τίποτα από αυτά. Είχε αυτό που. Α, δεν είχε πτυχίο πιάνο. Τίποτα. Όχι. Δεν είχε. Είχε όμως ένα πράγμα που. Κατ' εμέ είναι η πρωτοπορία, ας πούμε, στην Ελλάδα, παρότι, χωρίς να παρακάμψω βεβαίως, αλίμονο τον Ξενάκη, τον Γιάννη Χρήστο κτλ. Δεν το εννοώ έτσι. Η πρωτοπορία αυτού του πράγματος που μπορούσε να δει ήταν ένας άνθρωπος πάντα 10 βήματα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη. Μανούλα μου. Thank you.
ντροπή, τέτοια ντροπή. Μάνα μου, και πως βγαίνει. Όσο κι αν τρέξει ο ποταμό, μάνα μου, δεν την πλένεις. Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή σαράντα δυο, μανούλα μου, μανούλα μου. Τι κι αν το δάκρυ μου νοπώ από το στόμα και πικρό, μανούλα μου, μανούλα μου. Και τρέχω κάποιον για να βρω, να με ρωτάει, να το ρωτώ, τι θα γεννεί, τι θα γεννεί, ποιος θα πονεί, ποιος θα πονεί, μανούλα μου, μανούλα μου. Πώς βγαίνει. Όσο κι αν τρέξει ο ποταμός, μάνα μου, δεν την πλένει. Τι να μου κάνουν δάκρυα δυο και στεναγμή σαράντα δυο, μανούλα μου, μανούλα μου. Τι κι αν το δάκρυ μου νοπώ από το στόμα και πικρό, μανούλα μου, μανούλα μου. Και τώρα έχω κάποιον για να βρω, να με ρωτάει, να το ρωτώ, τι θα γεννεί, τι θα γεννεί, ποιος θα πονεί, ποιος θα πονεί, μανούλα μου, μανούλα μου. Λίγο πριν κλείσει αυτή η εκπομπή, αφιέρωμα στο ακορντεόν με τον Βασίλη Δρογκάρη. Χάρη, θέλω να σε ρωτήσω, για να μπεις σε μια ορχήστρα, ναι, όπως η ΕΡΤ που είσαι, ναι, φτάνει μόνο το πτυχίο, το δίπλωμα, ή πρέπει να δώσεις και εξετάσεις? Φυσικά, εδώ σε ακρόαση, παντού, σε όλες τις ορχήστρες του κόσμου έτσι είναι. Mm-hmm. Υποτίθεται ότι προκυρήσεται ένας διαγωνισμός, ναι, παίζεις. Σου ζητάνε συγκεκριμένα, ξέρεις το ρεπερτόριο. Συγκεκριμένα ορχιστρικά κομμάτια από το ρεπερτόριο της ορχήστρας. Φυσικά ισχύει για όλα τα όργανα αυτά, έτσι. Λοιπόν, κάποιο από τα γνωστά κονσέρτα του οργάνου και συνήθως και κάποιο άγνωστο κείμενο. Πάντως δεν είναι σολιστικό όργανο. Όχι, αλλά υπάρχει ρεπερτόριο. Υπάρχει ρεπερτόριο. Υπάρχει και έχει διευρυνθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, γιατί έχουν μπει και πολλά μοντέρνα πράγματα, πολύ καινούργια, και κυρίως έχουν βγει μουσικοί εκπληκτικοί, οι οποίοι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το όργανο, το οποίο πριν από πολλά χρόνια, ας πούμε, τα παλιότερα χρόνια μάλλον, ήταν όντως αρκετά περιορισμένο. Mm-hmm.
Δύσκολα τολμούσες να βγεις να παίξεις όλο δηλαδή παλιά. Τώρα, καλλιτεχνικός διευθυντής ποιος είναι? Στην ΕΡΤ, στα μουσικά σύνολα. Ναι, ναι. Είναι ο Αναστάσιος Σημεωνίδης. Και αλλάζουν οι μαέστροι, ας πούμε? Ναι, βέβαια. Υπάρχουν και προσκεκλημένοι μαέστροι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής φυσικά θα διευθύνει. Κάναμε μια ωραία συναυλία της προάλλης. Οι οποίοι όλοι αυτοί κουβαλάνε στις πλάτες τους τα γαλόνια για να είναι τόσα χρόνια. Βέβαια. Μια πολύ ωραία συναυλία, θέλω να πω. Κάναμε με ένα μαέστρο από την Τουρκία, ο οποίος είναι καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας της Κωνσταντινούπολης. Στο Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και συχνά συμβαίνει αυτό, συχνά. Και κάνατε και κάποιες αφιερώματα στους Beatles, σε ροκ. Α, όχι, στο Μεγάρο. Δεν ξέρω αν η άλλη ορχήστρα της ΕΡΤ είχε κάνει κάτι τέτοιο, νομίζω είχε κάνει. Εμείς είχαμε παίξει, είχαμε κάνει ένα αφιερώμα στους Queen και στους Σάμπα, σε μία συναυλία αυτό, το οποίο παίχτηκε και εδώ και στο Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Ας πούμε, μία συναυλία, Queen, Άμπα. Ναι. Πόσες πρόβες? Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει το υλικό και είναι όλα τακτοποιημένα και οργανωμένα, 4, 5, 6. Ναι. Τώρα εσείς σε ένα επίπεδο διαβαστής, πολύ εύκολος, δηλαδή αυτά τα μαύρα σημαδάκια, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο εύκολος διαβαστής, τα διαβάζεις με τη μία, αυτό που λένε παρτιτούρα, εφημερίδα? Όχι, θέλει και στο σπίτι δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή το να τσαπατσουλέψεις, ας πούμε, κάτι πρίμα βίστα στην ορχήστρα, γίνεται, και βέβαια αναλόγως και την ικανότητα του καθένα. Εγώ είμαι αργός, δεν είμαι γρήγορος, ναι, σε αυτό. Υπάρχουν μαέστροι όμως που άμα σε πιάνουν να τσαπατσουλεύεις, εκεί πίσω, ας πούμε, να σ' ακούν και να σου λένε... Υπάρχουν, ναι, φυσικά, ναι. Και αυτό είναι το προσόν, να μπορείς να καλύψεις την τσαπατσουλιά. Mm-hmm. Αλλά τώρα, αν είσαι και εσύ σωστός και όπως πρέπει, θα πας προετοιμασμένος. Δηλαδή, θα πάρεις τις νότες από την προηγούμενη εβδομάδα, θα κάτσεις το Σαββατοκύριακο, θα ασχοληθείς. Να ρωτήσω κάτι απλό. Γιατί παίζουν 4 και 5 και 6 κοντραμπάσα μαζί την ίδια περιοχή, την ίδια νότα? Ναι, την ίδια νότα, βέβαια. Όταν θα μπορούσε ένα κοντραμπάσο να βάλει ένα ενισχυτή και να ακουστεί και πιο. Εντάξει, είναι παράδοση. Δεν θα ακουστεί. Δεν θα ακουστεί. Γιατί ο φυσικός ήχος είναι... Φυσικός ήχος, ανεπανάληπτος. Και μόνο η εμπειρία δηλαδή του να... Λοιπόν, θα πω κάτι σε αυτό. Στην ΕΡΤ έχουμε, νομίζω, μία από τις ωραιότερες δουλειές που κάνουμε στην ΕΡΤ είναι να υποδεχόμαστε σχεδόν κάθε μέρα σχολεία. Έρχονται στην ΕΡΤ και βλέπουν, παρακολουθούν εκεί την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, αυτά, τα μοντάζ, το ένα, τ' άλλο, ειδήσεις. Λοιπόν, έρχονται και στην ορχήστρα. Άμα δεις το βλέμμα των παιδιών, θα πάρεις την απάντηση. Mm-hmm. Παθαίνουν πλάκα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα μεγάλο στούντιο και βλέπεις 80 ανθρώπους να παίζουν ταυτόχρονα. Ναι. Τα κόντραμπάσα, γιατί κάθονται πίσω πάντα? Είναι θέμα ηχητικής διάταξης? Ναι, είναι. Ναι. Είναι, γιατί το μήκος κύματος είναι της... Είναι ανάλογα με τις συχνότητες. Με τις συχνότητες είναι πολύ μεγαλύτερο σχέση με έναν οξύ ήχο. Ναι. Εγώ θα πω κάτι, συγγνώμη πάλι Χρήστο, επεμβαίνω. Έχω παρακολουθήσει 4 φορές που έχουν έρθει εδώ οι άνθρωποι την ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης. Υπό τη διεύθυνση του Γιούρι Τερμικάνοφ. Είχε 10 κοντραμπάσα. Ναι. 10. Τα οποία παιδιά κάποια στιγμή κάνουν μία τερνοτά και νομίζω σου φεύγει το στομάχι. Το πράγμα δηλαδή, έρχεται ένα πράγμα από κάτω που νομίζεις ότι... Τι λες... Εγώ δεν το ξαναζήσει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα. 10 κοντραμπάσα σε μια συχνότητα που είναι 30 Hz, ας πούμε, πόσο είναι. Είναι κάτι ασύλληπτο. Ασύλληπτο, δηλαδή. Λες εδώ κάτι συμβαίνει. Σε μεγάλες ενορχιστρώσεις όπως το Mahler, ας πούμε, μπορεί να έχει παραπάνω. Ναι. Θα κλείσουμε την εκπομπή λοιπόν με ένα ορχιστρικό του Μάνου Χατζηδάκη. Μάλλον είναι 2-1. 2-1. Αυτά πρέπει να ήταν μουσικές για κινηματογράφο. Είναι από το America America. Ναι. Μια ταινία που πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς δεν παίζεται πλέον. Όπου εκεί έχει, δεν υπάρχει ένα κομμάτι που να μην θέλεις να το πάρεις και να το παίξεις. Να το παίξεις ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς. Κλείνουμε την εκπομπή. Βασίλη Δρογκάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Φίλες, φίλοι. Μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.